αναφέρομαι στην δημιουργία της Super League. Να πω ότι εδώ είναι οι ομάδες που την απαρτίζουν. Οι 12 ομάδες είναι η Μίλαν, η Arsenal, η Atletico, η Chelsea, η Barcelona, η Inter, η Juventus, η Liverpool, η Manchester City, η Manchester United, η Real και η Tottenham αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Super League. Εξέδωσαν και κοινή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν πως ξεκινούν το συντομότερο δυνατόν. Να πούμε ότι πρόεδρος είναι ο Φλωρίντο Πέρεθ, αντιπρόεδροι είναι ο Τζόελ Γκλέιζερ της Manchester United και ο Ανδρέα Ανιέλης Juventus. Βέβαια ο Φλωρίντο Πέρεθ είναι της Real. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν τώρα από την UEFA, η οποία ανακοίνωσε ήδη σκληρά μέτρα απέναντι σε όσες ομάδες συμμετάσχουν σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Super League, που μοιάζει πιο πολύ με απόσχυνση ή ανταρσία ή και πραξικόπημα, όπως το χαρακτήρισαν πολύ, οι κυρώσεις που θα αφορούν πιθανότητα αντιμετώπιση κινδύνου αποκλεισμού από όλες τις οργανώσεις της UEFA και της FIFA για όποια ομάδα και παίκτη λαμβάνουν μέρος σε αυτή. Έχουμε και μια ψηφοφορία, Κωστή, η οποία είναι σε εξέλιξη στο κανάλι μας και βλέπουμε εδώ πως στην συντριπτική πλειοψηφία θεωρούν λάθος την δημιουργία της European Super League και είναι χαρακτηριστικές και οι πρώτες... Οι Έλληνες είναι αυτοί που ψηφίζουν. Ναι, που δεν πάμε να απευθυνθούμε. Ναι. Μπορούμε να απευθυνθούμε και στο εξωτερικό, αλλά στην παρούσα φάση είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, συγκινηθήκαμε, πες. Είναι χαρακτηριστικές πάντως και οι αντιδράσεις από οπαδούς των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ήδη στην Liverpool έχουμε αντιδράσεις με πανό, όπως βλέπουμε εδώ, που έχουν αναρτήσει έξω από το Anfield. Και θα δούμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες εάν θα κορυφωθούν αυτές οι αντιδράσεις. Και τώρα σε ακούω. Συγκινηθήκαμε, πες τους. Τι έγινε. Όταν θέλεις πρωτάθλημα Α Εθνική να παίζει 4 φορές Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Άρης και ΠΑΟΚ Άρης είναι καλά, σε βολεύει ο παδέ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Σιγά, δεν νομίζω να το θέλουν αυτό. Δεν το νομίζω να το θέλουν αυτό, Κωστή. Πόσες φορές έχουμε πει ότι λείπουν ιστορικές ομάδες από την Α' Εθνική, που είναι και το αλατοπίπερο εκτός από τα ντέρμπι. Δεν το έχουμε πει. Μα διάλυσε ο Ολυμπιακός τον Εθνικό, ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή, την επαρχία, τη διαλύσανε. Τι. Η μόνη που μπορεί να πει, η μόνη που μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή είναι η Αγγλία. Το αγγλικό πρωτάθλημα που ο τελευταίος που ανεβαίνει παίρνει τα πιο πολλά λεφτά από τον πρώτο. Μόνο αυτοί μπορεί να μιλήσουν. Mm-hmm. Οι αρχικαπιτα, τα αρχικαπιταλόμουτρα, όλοι οι υπόλοιποι, τι να μιλήσουν. Θα μιλήσουν οι Ολυμπιακοί και οι Παοξίδες. Τι, που έχουν αλλάξει νόμους για να μην πέσει ο ΠΑΟ κατηγορία και να πληρώσουμε τον Ολυμπιακό Μητσοτάκης. Τι, να σωθεί η ΑΕΚ, να χρησιμοποιηθούν τα χρέη. Τι, να μην πληρώσουν τους παίκτες του Άρη και να χάσουν τα λεφτά να βγάλουν καρκίνο. Τι, σιγά τι. Πάντως οι 6 από τις 12 ομάδες είναι αγγλικές. Η Αγγλία μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή η Λίβερπουλ, ποιοι είναι της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ συμμετάχει σε ένα πρωτάθλημα όπου ο τελευταίος παίρνει πιο πολλά λεφτά για να υπάρχει ανταγωνισμός. Εκεί μπορεί να μιλήσουν αυτοί. Οι άλλοι δεν έχουν λόγο να μιλήσουν. Ποιος θα μιλήσει. Εντάξει, τώρα όμως αυτό που υπάρχει στην ανακοίνωση της νεοσύστατης αυτής... Πάνε για 20 διοργάνωση, ομάδες, έτσι. Από ό,τι ξέρω. 20, δεν θα σου πάνε. Πω τώρα. Από τη μία λένε, κάτσε να το βρω τώρα. Από τη μία λένε ότι αυτό, σε αυτή την κίνηση έχουν προχωρήσει για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να έχει μεγαλύτερη ένταση και να είναι περισσότερα τα παιχνίδια. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι έχουν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση κυρίως για να αυξήσουν τα έσοδά τους. Και το momentum, βέβαια, που έχει γίνει αυτή η κίνηση δεν είναι τυχαία, γιατί έχουν πληγεί ειδικά οι μεγάλοι σύλλογοι από την πανδημία. Έτσι, ναι. Βέβαια, τι είσαι, φυσικά εγώ είμαι υπέρ. Δηλαδή, από πού έβγαλε λεφτά να πληρώσω εγώ το Μέση 30 ετών, άμα ήταν. Το Ρονάλντο 30 ετών, το Χάλα. Και πώς τον πληρώσω. Τι θα πάρει από αυτά που παίρνουν και οι άλλοι. Δεν γίνεται.
δεν το κατάλαβα. Μακάρι να γίνει έτσι. Και ποιος θα κλάψει δηλαδή. Εμείς δεν θα δούμε μπάλα. Δεν θα αναλύσουμε ποδόσφαιρο. Ποιος δεν θα πάει ο Ολυμπιακός στο Champions League και ο ΑΠΟΕΛ και που πει τι κάνουν δηλαδή. Δηλαδή θα πάει η Τζένοα και η Σαμπτόρια. Ποιος θα πάει. Η West Ham. Σιγά. Ποιος θα κλάψει. Πάντως εμείς περιμένουμε και για τη διάρκεια της εκπομπής να συνεχιστεί η ψηφοφορία για να δούμε, έχει ενδιαφέρον, απευθυνόμαστε κυρίως βέβαια στο ελληνικό κοινό, έτσι, να δούμε ποια είναι η γνώμη τους. Τώρα, από εκεί και η πέρα... Η γνώμη θα είναι αρνητική, ναι, αλλά και... Η γνώμη θα είναι αρνητική που αφορά, που αφορά κόσμο που δεν είναι η πρώτη τους ομάδα, η Λίβερπουλ, η Σίτι, η United. Πότε τους έπιασε ο πόνος στην Ελλάδα για το μικρό. Πότε τους έπιασε ο πόνος για το μικρό. Πότε. Πότε. Στο αρχικαπιταλιστικό ελληνικό ποδόσφαιρο, που όποιος έχει λεφτά γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, εξαγοράζει τους πάντες, συνειδήσεις, δικαστές, αστυνόμους. Πού. Βγουν τώρα... Οι αρχικαπιτάλες Ολυμπιακοί, Παοξίδες, Αεκτσίδες, Ναπιαριανοί, άρθρα 44, αλλαγές νόμο με τον Βενιζέλο, μην πέσει ο Άρης και ο Πάοκ από τον μπάσκετ. Γιατί να μην πέσει, τι έχει. Πάντως, επί του πιεστηρίου να πούμε ότι η UEFA ανακοίνωσε πως εάν γίνει πράξη αυτή η νεοσύστατη διοργάνωση, η τιμωρία θα είναι άμεση, και οι ομάδες που συμμετέχουν στα ημιτελικά του Champions League θα αποβληθούν, που σημαίνει ότι η πρωταθλήτρια για την τρέχουσα σεζόν είναι η Paris Saint-Germain. Πόσα είναι τα κέρδη που θα κερδίσουν οι ομάδες πολλαπλά, από 80-500 εκατομμύρια θα είναι, είναι 100 παιχνίδια παραπάνω συγκριτικά με το... Α, όχι, συγγνώμη. Η UEFA και η FIFA... Έχουν κάτι τύπους με γραβάτες. Αυτό, μισό... Άμα δουν το τούβλο, να έρχεται με, ναι, τα ευρώ, mm-hmm, αυτοί γι' αυτό φωνάζουν. Σου λέει, οικονομήσετε εσείς και εμείς τι. Γιατί οικονόμα το κάνουν, λεφτά θέλουν. Ναι. Την ίδια ώρα, Κωστή, να πούμε ότι έρχεται η UEFA, το βλέπουμε εδώ, και ναι, προαναγγέλει τις αλλαγές στο υπάρχον φορμάτ του Champions League από το 2024 και μάλιστα επικοινωνεί ότι ήταν προγραμματισμένες αυτές οι αλλαγές να δημοσιοποιηθούν Δευτέρα σήμερα. Προλάβανε. Και δεν έχει να κάνει με την κίνηση τη χθεσινή. Λοιπόν, προλάβανε.